Δύο λόγια θα ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα, αδελφοί μου, γιατί το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι πολύ διδακτικό, παρότι την παραβολή αυτή πρόκειται περί της παραβολής του σπορέως. Όλοι την γνωρίζουμε, αλλά σπάνια εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της. Με πολύ απλά λόγια ο Κύριος μας λέγει στους μαθητάς του και κατ' επέκταση σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς σήμερα. Κοιτάξτε, βλέπετε τον άνθρωπο που βγήκε να σπείρει το χωράφι του, είναι εξάλλου η περίοδος της σποράς. Πήρε τον καρπό, αλλά ένα μέρος από αυτόν του έπεσε στο δρόμο. Και οι άνθρωποι που περπάτησαν μετά από αυτόν τον πάτησαν και τα πουλιά έφαγαν ένα μέρος από αυτόν και έτσι δεν ευλάστησε. Ένα άλλο μέρος από τον καρπό έπεσε κάτω στην γη η οποία ήταν πάνω σε βράχια και σε πέτρες και δια του μη έχει νικμάδα εξηράνθη. Λίγο χώμα βρήκε, δεν βρήκε γη αγαθή. Ένα άλλο μέρος έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια και όταν μεγάλωσαν, εάκανθε, λέγει ο Κύριος, έπνιξαν αυτά τα φυτά τα οποία για λίγο ευλάστησαν. Αλλά προσέξτε, τους λέγει, ένα άλλο μέρος έπεσε στη γη την καλή, αλίμονο από τον σπορέα, αν δεν βρει γη αγαθή. Και καρποφόρησε, γιατί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Δεν μακρηγόρησε ο Κύριος, αλλά τους είπε, όταν τον ρώτησαν, «Τι θες να μας πεις, Κύριε?» Ο λόγος, τους λέγει, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και ο τόπος στον οποίον πέφτει είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Άλλες καρδιές μοιάζουν με το δρόμο που έπεσε ο σπόρος και κατεπατήθη. Άλλες καρδιές μοιάζουν με τις πέτρες που έχουν λίγο χώμα επάνω και έχουν καλή διάθεση, μεν ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά μετά από λίγο τον ξεχνάνε. Άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη γη που είναι γεμάτη από αγκάθια. Αυτοί είναι που ασχολούνται με τις βιωτικές μέρημνες, για προσέξτε λίγο εδώ, οι βιωτικές μέρημνες. Αυτή την ώρα που είμαστε εδώ, αδελφοί μου, έχουμε ξεκοπεί από τον κόσμο. Μετέχουμε ουσιαστικά στη Θεία Λατρεία ή μήπως έχουμε μεταφέρει μέσα στην Εκκλησία τον κόσμο. Βρισκόμαστε στον ουρανό μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε ξεκολλήσει από τον κόσμο. Ακούσατε τον ψάλτη προηγουμένως που έλεγε «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέρημναν». Αυτό λέγει ο Κύριος. Οι μέρημνες, λέει, και ο πλούτος και οι ειδονές του βίου είναι εκείνες που έρχονται να καταπνίξουν μέσα στην καρδιά τον Λόγο του Θεού. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που έχουν γίνει αγαθοί. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι είμαστε σήμερα μέσα σε αυτόν τον ναό, αλλά και πολύ περισσότεροι άλλοι, ανήκουμε εις αυτήν την κατηγορία, έστω και αν προς στιγμήν κάποια αγκάθια, κάποια τριβόλια, κάποιες μέρημνες βιωτικές ή κάποια ανθρώπινα πάθη έγιναν αιτία, προς στιγμήν και μόνο λέγω ο Λόγος του Θεού να μην καρποφορήσει. Ας προσέξουμε λοιπόν σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Θα τελειώσω με κάτι που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Μακάριος, προσέξτε, χωρίζει σε τρεις κατηγορίες τους ανθρώπους. Η μία κατηγορία, λέει, είναι οι σαρκικοί άνθρωποι. Ποιοι είναι οι σαρκικοί άνθρωποι? Αυτοί που ασχολούνται μόνο με τον κόσμο και τον εαυτό τους και πιστεύουν δυστυχώς και πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι μόνο ύλη, μόνο χώμα. Δεύτερον, είναι οι ψυχικοί άνθρωποι.
οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν αγωνίζονται για τα πνευματικά, παρότι γνωρίζουν, ακούνε τον Λόγον του Θεού, αλλά δεν τον κάνουν υπόθεση της προσωπικής του ζωής, δεν τον κάνουν βίωμα. Και τρίτον, είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, λέγει ο Άγιος Μακάριος. Ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι? Είναι εκείνοι που όχι μόνο άκουσαν τον Λόγον του Θεού, τον έκαναν προσωπικό βίωμά τους και οδεύουν εις την ουράνια βασιλεία του Θεού εν χαρά, διότι, λέγει, η ουρανής του πνεύματος ενέσταξεν αυτής. Τι ωραία λόγια, αδελφοί μου. Και τώρα, σε ποια κατηγορία άραγε να ανήκουμε εμείς? Ας ερωτήσουμε τον εαυτό μας, ας κάνουμε μία αυτοκριτική και ας απαντήσουμε εις το ερώτημα αυτό με το χέρι στην καρδιά. Και αν δεν είμαστε εις την κατηγορία της γης της αγαθής, ας φροντίσουμε από εδώ και πέρα να καλλιεργήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να μην είμαστε μόνο λόγια ή μόνο εξωτερικές καταστάσεις και επιδερμικές ευσέβειες, αλλά να είμαστε άνθρωποι του βιώματος και άνθρωποι της όντως πνευματικής ζωής, ώστε απαλλαγμένοι από τα πάθη και τις βιωτικές μέρημνες και τις ειδονές, να οδεύουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εύχομαι όλοι μας να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Θεός, ώστε να πληρωθεί και για μας αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να γίνουμε δηλαδή γη αγαθή, λέγει ο Άγιος, να φτάσουμε εις άνδρα τέλειων και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αμήν. Ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών.